Α, έχει πολύ ωραίο φεγγάρι. Έφτασα στο αεροδρόμιο. Υποτίθεται τώρα πρέπει να βρω τους υπόλοιπους. Δεν έχω ιδέα που είναι. Στην Α σταματά. Παιδιά, το αεροδρόμιο είναι άδειο. Η πτήση δεν είναι απευθείας, θα πάμε πρώτα Κωνσταντινούπολη και μετά θα πάμε από Κωνσταντινούπολη Κούβα. Η πτήση θα είναι 13 ώρες. Ο πισινός μου θα αλλάξει σχήμα, θα γίνει επίπεδος. Μάρος εδώ τη σα. Και ξεκινήσαμε βραδιάτικα την πρώτη μας πτήση. Α, και την όραση. Ήλπιζα κάπου μέσα μου ότι δεν θα είχε πολλές αναταράξεις, αλλά να που μετά από λίγο η ελπίδα πέθανε. Αυτό μου θύμισε σαλάχι. Εδώ κάνουμε την πρώτη γευστική δοκιμή. Παιδιά, τα νερά που μας φέρναν γενικά είχαν περίεργη γεύση, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα τι είναι αυτό, sponsor το νερό κάνεις? Εδώ η θεία έκλεψε το σάντουιτς της διπλανής. Αποφάσισε να της κλέψει και το επιδόρπιο. Ξεκίνησαν οι αναταράξεις. Το πάτησε λίγο παραπάνω. Έλα, καλά το πάμε. Πάτησε λίγο παραπάνω, βιάζεται. Μας έφυγε η ψυχή λίγο. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Να το πάρκαρε. Η επόμενη πτήση είναι 1 και 10 και τώρα είναι 12 και 45. Εν τω μεταξύ δεν έχει καν φυσούνα, με λεωφορείο θα φύγει. Δεν θα προλάβουμε. Τι πιστεύετε, την προλάβαμε την πτήση ή φύγανε χωρίς εμάς? Τα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν μαξιλάρια, ακουστικά, κουβέρτα, ακόμα και κάλτσες. Αντιθρομβωτικές κάλτσες. Θα βρωμήσω. Θα το βάλουμε τα σαρουχά σου. Βρωμάκι. Το μαρίλα με τσιγάρο. Πάλι ήλπιζα να μην έχει να ταράξεις, αλλά μάντεψε. Συνολικά δίνανε 3 γεύματα, τα οποία είχαν αρκετά πράγματα, μπορώ να πω. Ήταν λεπά αποτυπωμένη στα μούτρα μου. Αυτό μου θυμίζει. Εδώ φέρανε κανονικό μεσημεριανό, ας πούμε, μαζί με γλυκό. Το τσαντήρι. Αριστερά βλέπετε το χρόνο μέχρι να φτάσουμε και δεξιά πόσες ώρες έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Τα πρωινά μας. Πανακόπιτα γελιάς. Ωραία είναι η ομελέτα. Όχι, όχι. Τα παιδιά παίζει. Είμαστε ζωντανοί, δεν πεθάναμε. Όχι, έχασε το παιχνίδι. Νιώθω την υγρασία, τη μυρίζω, τη γεύομαι. Νομίζω το πιο χύμα αεροδρόμιο που έχω δει δεν είχε ούτε σαπούνι στην τουαλέτα, ούτε χαρτί. Γιατί αν δεν κρίνεις το αεροδρόμιο από την τουαλέτα του, από τι άλλο θα το κρίνεις? Εν τω μεταξύ έχω δει 3 γριές με βαμμένο μπλε μαλλί. Και οι 3 δίνανε ρεζιτάλ βήχα. Περιμένουμε 10 ώρες τη μία από το group γιατί τη σταμάτησαν στον έλεγχο. Επειδή βρήκαν στην τσάντα της 5 ηλεκτρονικά τσιγάρα. Νομίζουν ότι τα θέλει για εμπόριο. Μπήκαμε στο πούλμαν για να πάμε στην πρωτεύουσα. Σε κεντρικό δρόμο είχαν άλογα. Ένα πράγμα που κατάλαβα με το που πήγαμε στην Κούβα είναι ότι δεν υπάρχει ίντερνετ παρά μόνο στα ξενοδοχεία. Και πολύ σπάνια σε κανένα εστιατόριο. Κερός για αποτοξίνωση. Βλέπετε αυτό το κίτρινο αμάξι, το οποίο οριακά θυμίζει αντίκα. Η Κούβα είναι γεμάτη τέτοια. Είναι ένας τόπος που έχει μείνει ξεχασμένος στον χρόνο, περίπου 60 χρόνια πίσω. Φτάσαμε στο πρώτο μας ξενοδοχείο. Επίσης έχουν φοβερές ελλείψεις σε καύσιμα, γι' αυτό θα δείτε απ' έξω από κάθε βενζινάδικο να υπάρχουν τεράστιες ουρές με αμάξια. Α, δεν το πιστεύω. Και μου έχει το χαρτάκι, είναι σωστά, είναι τίμια. Αυτό εδώ είναι το κουβανικό συνάλλαγμα που λέγεται Cuban Peso ή Moneda Nacional. Α, θα πάμε βόλτα με αυτά, δείτε αμάξια. Δεν ανοίγει. Δακτυλικό αποτύπωμα θέλει. Αυτό τι είναι, παλιά τζις ακούγεται. Τι είναι αυτό. Κουνάρι κιόλα.
Α, εδώ βλέπω έχει και λίμνες. Αυτό τι είναι, 300 ετών. Wow, παιδιά. Δείτε εδώ πρασινάδα που έχει η πρωτεύουσα της χώρας τους. Φανταστείτε να ήταν η Αθήνα έτσι. Μαύρη μαγεία. Η Σαντερία είναι η γηγενή θρησκεία του. Πριν γίνουν καθολικοί, πριν έρθουν οι Ισπανοί και του κατακτήσουν, Σαντέρι ήταν. Του δείχνει τα κακά πνεύματα με τη σαλμονέλα. Πάνω σε σαλμονέλα στο ποτάμι. Μα σου λέει να δει. Να το πάει. Όχι, τη πέταξε. Άντε και εσύ, έφυγε. Πώς ποζάρω στον καθρέφτη μετά το μεγαλύτερο mental breakdown της ζωής μου. Τα καύσιμά τους μυρίζουν πάρα πολύ έντονα. Είναι κακής ποιότητας. Εντάξει, παιδιά, ο ήλιος εδώ πέρα καίει. Καίει, δεν είναι σαν της Ελλάδας. Τηγανίζει το δέρμα. Λένε ότι αν του πατήσεις το πόδι, του πιάσει το δάχτυλο και το μουσί, μπορείς να κάνεις μία ευχή. Εάν πιάσει η ευχή, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ξαναγυρίσετε στην κούβα. Πάμε να πιάσουμε κάτι. Έτσι, φαγή. Εδώ έτσι είναι οι βροχές, κράτησε 4 λεπτά και σμάσει. Ήρθαμε στο La Bodeguita del Medio, που είναι ένα πάρα πολύ γνωστό bar / ταβέρνα στην Αβάνα. Εδώ θα πάμε. Yeah. Εδώ θα κατέβω κάτω να κάνω τον πούρο μου να πιέμουν έτσι και έρχομαι. Ναι. Μυρίζει πόδι. Πάτησε στο χέρι. Εκεί είμαστε μόνο με 2 ώρες ύπνο. Ήταν πραγματικά μαρτύριο να κοιμηθώ 2 ώρες και να ξαναξυπνήσω στο βιολί της. Θα τρομάξει καημένη. Όλοι κοιμούνται, δεν έχει έρθει κανένας, θα πάμε μόνοι μας. Δεν θα αντέξω, θα κοιμηθώ εκεί. Ήρθαμε λοιπόν να ακούσουμε τους Buena Vista Social Club. Είναι το διασημότερο κουβανέζικο συγκρότημα. Για να δούμε, αξίζουνε. Παιδιά, ξύπνησα. Τώρα πάμε ξενοδοχείο, βέβαια. Τσάπα ξύπνησα. Όλα λάθος πάνε με το ρολόι μου. Ήταν πολύ ωραία, με ξεσήκωσαν. Δεν ξέρω και χόρεψα. Εγώ ντρέπομαι συνήθως. Πόσο από τα έξαλα κουβανέζικα πήγαμε σε Celine Dion. Ιταλικό. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Αυτό εδώ είναι το μουζέο Del Ron, Del Ron, Del Rey, Lana Del Rey.
Έχω καλοκαιρινή στεναχωριά. Τέλος πάντων, σε αυτό το μουσείο θα δεις τη διαδικασία παρασκευής του ρουμιού. Η Κούβα είναι πολύ γνωστή για τα ρούμια της γενικά και για τα πουρα της επίσης. Α, και στο τέλος του μουσείου είχαν ένα πάρα πολύ καλό μπαράκι στο οποίο μπορούσες να δοκιμάσεις ρούμι. Παίρνετε μία γουλιά, τη γυρίζετε στο στόμα σας και την πατάτε μετά στον ουρανίσκο σας. Τι το είναι τώρα. Α, τη λέμε σαλού. Δινέρο ή προσπεριδά. Σαλού, δινέρο ή προσπεριδά. Λεφτά και ελπίδα. Και στο ξενοδοχείο σας που έχει κατάστημα. Την τρίτη μέρα, 7.30 ώρα το πρωί, είχαν μαραθώνιο. Και κλασικά καμιά εκατοσταριά οχήματα να περιμένουν να βάλουν καύσιμα στο βενζινάδικο. Αυτό είναι για να κοιτιέστε. Πάνε για πρωινό. Έχω ακούσει ότι έχει τεράστιο μπουφέ, τώρα θα δω. Είναι σαν εστιατόριο εδώ μέσα. Εδώ έχει φρούτα. Τι είναι αυτό, τυρί? Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Αυτή είναι η αρχή. Έχετε φάει ποτέ σας παπάγια, εγώ όχι. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι γεύση έχει. Τι καταλαβαίνω. Το αποτελειωτικό. Το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ της Χαβάνας. Ήρθαμε σε ένα άλλο. Φαρμακείο. Ούψ. Παιδιά, θέλουμε να πάρουμε νερό. Αλλά έχει τεράστια ουρά στα σούπερ μάρκετ. Και μου κάνει θεία. Πάμε στο βενζινάδικο, μήπως έχει εκεί νερά. Και του λέω, εδώ δεν έχει βενζίνη στο βενζινάδικο. Πολύ περίεργο για φαρμακείο. Τελικά θα την κάνουμε την προσπάθεια στο βενζινάδικο. Το οποίο μοιάζει πιο πολύ με κλαμπ. Μέχρι και εδώ χορεύουνε. Α, έχουνε, δεν το πιστεύω. Να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις. Όχι, μπουκάλια! Τον ωκεανό. Και εδώ πηγαίνουμε στο μεγαλύτερο μπαζάρ σουβενιράδικο της Σαβάνας. Εδώ κάνεις ψώνια για σουβενίρια, paintings. Τώρα πάμε προς τα paintings. Γιατί ήταν ο paintings και οι πίνακες. Η στιγμή που μου λένε απαγορεύονται τα βίντεο. Πήραμε να πιούμε καρύδες. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά θα δοκιμάσω. Ναι, το μείγμα. Είχε αθλητικό αυτή. Είναι όντως πολύ βαρύ. Ναι. Ωραία, σας κέρασα. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι άσχημη. Έχω πολύ περίεργη γεύση. Γλυκιά είναι. Ναι, είναι ζάχαρη με ζάχαρη. Πάω τώρα να ρωτήσω πόσο έχει ένας πίνακας. Τελικά τον αγόρασα, παρά ήταν ωραίος. Εδώ είναι λίγο πιο βρώμικη η περιοχή, δηλαδή το καταλαβαίνω και από τους δρόμους. Τα σπίτια. Βλέπετε, ούτε πόρτες δεν έχουμε κάποια. Απ' τη μυρωδιά. Ναι. Η φτωχή μεριά της Σαβάνας. Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό. Τα τελευταία 2 χιλιόμετρα το εξηγητή έχει ο κατάλογος. Σε όποιο μαγαζί της Κούβας παίζανε live μουσική, ζητούσανε και φιλοδορήματα για τους μουσικούς. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το Καπιτόλιο, είναι τεράστιο. Έχει και 2 γιγάντια αγάλματα, δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Κούβα! Βάνα! Αμάν, βουντού! Αυτό, παιδιά, είναι ένα από τα απομεινάρια των πύργων που είχαν εδώ οι Κουβανέζοι για να προφυλάσσονται από τους πειρατές. Να μπούμε μέσα άλλη μία, να χωρέσει ο σχόλος. Ναι. Είναι πολύ κοντό το. Δεν ενδείκνυται αυτό το αμάξι. Εκεί κοίτα. Το βενζινάδικο συνεχίζει να είναι κλαμπ και όχι βενζινάδικο, γιατί δεν έχει βενζίνη. Η πιο safe επιλογή για τα γαστρεντερικά μας ήταν η πίτσα και το μπέργκερ. Ο άλλος έφαγε 5 αυγά και εγώ 1. Παιδιά, επίσης παρατήρησα ότι στην Κούβα δεν υπάρχουν μεγάλα σκυλιά. Όλα έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Προφανώς ένας από τους λόγους θα είναι και η έλλειψη τροφής. Πού
πάτε. Σε κάτι κροκόδιλους, τώρα κάνουμε στάση. Εδώ έχουμε Χριστούγεννα με 30 βαθμούς. Μάντεψε, ακόμα και για να μπεις τουαλέτα πρέπει να δώσεις φιλοδόρημα. Το φιλοδόρημα γενικά στην Κούβα είναι βασικό στοιχείο βιοπορισμού. Η τουαλέτα. Έχει και λίμωνα τα δίχα, ε. Ροκάλαμο, ναι. Παιδιά, αυτό εδώ είναι ζαχαροκάλαμο. Φέρνουν καφέ μαζί με αυτό, όχι με μπισκότα, ας πούμε, όπως δίνουμε εμείς. Θα δοκιμάσω πρώτη φορά στη ζωή μου ζαχαροκάλαμο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ γλυκό. Ε, όχι! Καλέ, είναι φουλ ωραίο. Δεν το περίμενα. Σαν χυμούλης. Α, μ' αρέσει πολύ. Κλασικά ούτε εδώ δεν έχει ίντερνετ. Οπότε όλη μέρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε χωρίς ίντερνετ, χωρίς κινητό. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πού είσαι? Πολύ ωραία, θέλω να φύγεις παρτές, γιατί αυτό με... Ήρθαμε σε αυτό εδώ το μέρος να δούμε κροκόδιλους, να ταΐσουμε κροκόδιλους, να μας φάνε κροκόδιλοι, δεν έχω καταλάβει. Οπα. Βλέπω καρύδες να επιπλέουν και νομίζω ότι είναι κροκόδιλοι. Κανιά. Κροκόδιλοι. Αντί για δέσποτες γάτες, στην Κούβα βλέπεις αδέσποτες κότες. Κοίτα πως τρέχουνε. Στην Κούβα και οι κροκόδιλοι καπνίζουνε πουρα. Γεια! Ανθρωποθυσία. Εσύ θα κάνε λίγο. Διαλογίζεται. Κροκόδιλος. Ωραία μυρίζει. Είναι έγκριση ανάμεσα στο ψάρι. Ναι, ψάρι με κρέας. Ναι, είναι ανάμεκτη. Ξίδι, κάτι ξινό. Ωραίο είναι, είναι και πολύ μαλακό. Και το καπέλο... Αλλά είναι πολύ γευστικές. Αρωματικές. Όπω. Κούρεμα. Πού είσαι? Τι είναι αυτά τα μαλλιά? Θα έχεις κλείσει τραπέζι στο εστιατόριο, θα τρως και δίπλα θα έχεις μια γριά να ροχαλίζει. Παιδιά μου βγήκανε τα μάτια, πολύχρωμα σπίτια, πλακόστρωτα σοκάκια, πανέμορφη πόλη. Δεν είναι τυχαίο που προστατεύεται από την UNESCO. Φτάσαμε στο δεύτερο ξενοδοχείο. Είμαι φοβερά κουρασμένη και το καταλαβαίνω επειδή ξεχνάω πράγματα. Ξέχασα το κινητό του θείου μου κάτω σε ένα καναπέ άκυρο. Προχθές που πάλι ήμουν κουρασμένη, ξέχασα το τσαντάκι μου που είχε μέσα διαβατήρια, βίζες, λεφτά. Στο βανάκι μέσα. Και γενικά ό,τι να είναι. Πάω ρε παιδιά. Πεινάω απίστευτα.
Coca-Cola, Santa Cola. Για το καλό του γαστρεντερικού μας, πάλι φάγαμε πίτσα μακαρόνια. Ούτε στην Ιταλία. Παιδιά, τσάμπα χάρηκα ότι έχει το ξενοδοχείο Wi-Fi. Δεν πιάνει στο δωμάτιο. Και πού πιάνει? Στην κεφάλα σου. Πιάνει στον πρώτο όροφο, εμείς είμαστε στον τέταρτο. Τι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε? Σήμερα πάμε Βαραδέρο. Πάω για πρωινό. Παιδιά, δείτε τι θέα που έχει. Φοβερή. Τρώω ακόμα. Οπα, είναι πολύ ψηλά. Έχει και συναυλία. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλούς μαθητές έξω, γιατί τώρα σχολάνε και φοράνε συγκεκριμένες στολές, παιδιά, οι μαθητές. Δεν φοράνε ό,τι θέλουν. Γενικά αυτή είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλές γαλλικές επιρροές. Αυτή εδώ πέρα είναι μια ψίδα θριάμβου. Χαμός! Εδώ! Εδώ πέρα αυτές οι γραμμές προφανώς λειτουργούσαν. Ήρθαμε σε αυτό εδώ το μαγαζί το οποίο πουλάγε κουβανέζικα ρούμια και αυθεντικά πουρα. Οι τιμές ποικίλουνε, θα βρεις ρούμια με 15-20 ευρώ και θα βρεις κάτι άλλο με 350-500 ευρώ. Υπάρχει φοβερό θέμα με τις κάρτες, δεν βγαίνει σήμα, δεν δέχονται επίσης μετρητά, ό,τι να είναι. Πήρα κάτι πουρα να μπαφιάσω. Η Ποπάρα παρατήρησε πολύ καλά αυτό το κτίριο και μου είπε το εξής. Θέλω σουβλάκια. Αμάρε, Χριστιανή μου, μια καλή κουβέντα δεν μπορώ να πω για σένα. Λοιπόν, αυτό το κτίριο έχει πολλά στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς. Από Γαλλία, από Αίγυπτο, από Ινδία. Όταν παίρνεις διαφορετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία από πολλούς πολιτισμούς για να φτιάξεις κάτι, λέγεται εκλεκτισμός. Δείτε εδώ μπαλκόνι σπιτιού. Αυτό εδώ είναι το μασολείο του Τζε Γκεβάρα. Μέσα είχε ένα μουσείο. Είχε προσωπογραφίες των συντρόφων του. Είχε και τον τάφο του Τζε Γκεβάρα. Μια φλόγα από πάνω η οποία δεν έχει σβήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο στρατός εδώ αυτό το προστατεύει πάρα πολύ. Υπεράνθρωπες. Κάλυψες κανείς. Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, αλλά η Κουβανή παίζει να είναι χειρότερη οδηγή από τους Έλληνες. Παιδιά, πήγαμε να πεθάνουμε με αυτό το πούλμαν. Ήσαμε 20 φορές. Πήγαμε να σκοτωθούμε με ένα πούλμαν. Εδώ έρχονται αμάξια και από την αντίθετη. Αυτό στα τυφλά πήγε και τον γκάζωσε κιόλας. Φτάσαμε Βαραδέρο και νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο ξενοδοχείο μέχρι στιγμής. Είναι σαν ζούγκλα. Ένα πλάνο δεν μπορούμε να βγάλουμε. Πολύ γαλάζια τα νερά, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Εδώ δεν χτυπάει ο Ατλαντικός όπως χτύπαγε στην Αμβάνα. Εδώ είναι Καραϊβική. Η θάλασσα δεν είναι κρύα, αλλά ούτε και πάρα πολύ ζεστή. Θα έλεγα είναι κάτι ενδιάμεσο προς ζεστό. Δεν θα μπω γιατί δεν έχω φέρει πετσέτα. Επίσης έγινε ένα ατύχημα. Όταν πηγαίνω με Βαραδέρο, η μία στο γκρουπ έκανε μετό, δεν αισθανόταν καλά, πόναγε το στομάχι της. Οπότε, να που κάτι μας πείραξε από το φαΐ τελικά. Εγώ είμαι που είμαι υποχόντρια και δεν τρώω τίποτα ήδη 4 μέρες. Νομίζω στο κεφάλι μου ότι έχω πάθει κι εγώ κάτι και ότι κι εγώ θα κάνω εμετό. Γενικά είναι λίγο περίεργη η φασούλα με το φαγητό. Και άμα δεν προσέξεις θα σε πάει τρένο. Α, πολύ ωραίο αυτό το πλάνο που βλέπω. Α, έχει και πισίνα. Πάμε να πάμε. Τι χημεία έχει για να γίνει έτσι. Η πιο βολική καρέκλα πολυθρόνα της ζωής μου. Καλημέρα από την εξωτική θέα του Μελία Βαραδέρο. Όχι, δεν είναι sponsor. Σήμερα θα κολυμπήσουμε με δελφίνια. Παιδιά, θα πάθω σοκ. Δεν είναι να κάνεις δίαιτα εδώ. Τώρα που κάνω edit το βίντεο και τα βλέπω, με έχει πιάσει πείνα. Τι φταίω? Να πάρεις σουβλάκια, πάρε 3 για μένα. Ναι, Μαρή, σιγά μη σε ταΐσουμε και δεινόσαυρο. Ροκφόρ με ανανά και ψωμί. Άστο, δεν πείνασα. Τώρα θα μπούμε στο καταμαράνι για να πάμε να βρούμε δελφίνια. Αναρωτιέμαι τι υφή έχουν. Πρέπει να είναι πολύ λία. Λία και γλυτσερά και. Υπάρχει πολύ κόσμο εδώ μέσα. Στο κανάλι μας παρέχουμε δωρεάν υλικό και για τους ποδολάγνους. Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning. Dobre utra.
Έξτρα υλικό ποδολαγνίας για όλα τα γούστα. Εδώ από κάτω έχει κοράλια. Κοράλια. Έχει κολάρια. Κολαριογενής ύφαλο. Δεν το βλέπεις, φαίνεται. Το τράβηξα. Φάνε. Πατουσάκια δε στα ψάρια. Γεια, είμαι ευτύχης, έχω βιολάτε. Γεια, είμαι ευτύχης. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Ότι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μυρίσω το χέρι μου. Ναι, ψαρίλα μύριζε. Φιλάκι, 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 φιλάκι. Σαββατό. Γεια σου, Μοργόνα. Φτάσαμε. Αφού φτάσαμε, δεν ξέρω. Κάγιο Λάρντο. Παιδιά, δείτε πόσο βαθιά έχουν πάει και το νερό που τους είναι. Και την κικότα. Πού την κικότα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω κοκκινήσει φουλ. Αύριο θα είμαι καμένη, θα θέλω γιαούρτια. Πω πω, έκανα λάθος και δεν έβαλα αντιλιακό. Θα βάλω τώρα. Αυτή εδώ είναι μια ιδιωτική παραλία που έχει το ξενοδοχείο. Το πρωί φάγαμε, πήραμε το πούλμαν και πήγαμε πάλι στο πρώτο ξενοδοχείο στην Αβάνα. Πρώτη φορά βλέπω χριστουγεννιάτικο δέντρο και έξω να έχει 35 βαθμούς. Δεν το πιστεύω αυτό, είναι πολύ αστείο. Και πήραμε πάλι το πούλμαν για να πάμε στο αριστερό κομμάτι της Κούβας, στο Βινιάλες. Πάμε να βρούμε την Κέτη. Κάναμε μία στάση τώρα και έχουμε άλλο τόσο για τον προορισμό μας, δηλαδή άλλο ένα μια μισά ώρα κάπου εκεί. Πηγαίνουμε στο τελείως δυτικό κομμάτι της Κούβας και νομίζω πως θα περπατήσουμε σε ζούγκλα εκεί μέσα, κάτι τέτοιο έχω καταλάβει. Γενικά δεν καταλαβαίνω τι πρόκειται να κάνουμε, δεν ξέρω το πρόγραμμα. Απλά ακούω κάτι και λέω μάλλον αυτό θα κάνουμε. Εμένα και να πηγαίνω να με σκοτώσουν δεν θα το ήξερα, θα έλεγα κάπου πάμε, δεν ξέρω πού. Το τσίμπι σε κουνούπι. Πριν του νερού λοιπόν, για να το χάσετε το κομμάτι. Ζούγκλα, παιδιά. Όχι, λάθος. Αυτό δεν είναι κότα. Είναι στροχτικού, δεν είναι τροχτικό όμως. Το πιάνετε, το χαϊδεύετε. Παλιά το τρώγαμε εδώ. Με αυτό το μηχάνημα βγάζεις το χυμό του ζαχαροκάλαμου. Με αλκοόλι χωρίς. Τώρα θα μπούμε σε μια σπηλιά, η οποία από ό,τι κατάλαβα δεν είναι και τόσο ιδανική για τους κλειστοφοβικούς. Τώρα δεν ξέρω πόσο στενή θα είναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα. Λέει ότι στα τυχώματα της σπηλιάς έχει μύκητες. Και να μην πιάνουμε τα τυχώματα και βάλουμε στο στόμα μας τα χέρια και αυτά. Για να τα κολλήσουμε τίποτα. Καλά, γεια σας. Τι, αποχωρεί. Μύκητες. Παρεμβολές. Ποιος με κοινεί. Αχ, μην ακουμπάτε. Θα κολλήσουμε μύκητες. Είμαστε η Βικτόρια που πρέπει να μην... Για βρω Μάικα αέριο φουλ. Βόμπα. Πώς είπα κάπως. Α, όντως μοιάζει με φουλ. Τίρεξ. Και μετά τη βόλτα με τη βάρκα πήγαμε να φάμε σε ένα κοντινό εστιατόριο.
Καλύτερη, μα απλά εδώ η πτέρυγα των αρρώστων, εδώ είναι. Πού είναι! Αμάν, θα πεις κανένα τσιμπούρι δώρο πάνω στη σακέτα μου. Ωραίο, και δεν πειράζει το στομάχι. Πάμε μέσα και το κοντινί. Α, πατάτα. Είναι περίεργη. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει απαραίτητα. Νάτσε. Μια γουρουνέλα. Τι είναι? Πού είσαι εσύ? Πού είσαι? Τι είναι? Δεν έχω ξαναδεί γουρούνι από τόσο κοντά. Τι? Μας λέει γεια σας. Γεια. Να ταΐσουμε και το γουρουνάκι που δεν... Τι? Καλέ. Έλα. Είναι τυφλό. Να το, το φάγε. Έλα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Γεια σου. Γεια. Οχ. Μου είπε για άνοιξε το στόμα του. Παιδιά, είναι 5:30 το πρωί και θα πάμε αεροδρόμιο τώρα. Είναι πάρα πολλές οι ώρες της πτήσης, πάλι είναι 11 ώρες. Έρχεται πολύ κακιά έκπληξη σχετικά με τις ώρες. Πάμε Κωνσταντινούπολη, έχουμε 5 ώρες αναμονή. Θα φτάσουμε αύριο, να φανταστείτε. Παιδιά, δεν είναι 11 ώρες πτήση, είναι 16. Θέλω να πεθάνω τώρα. Κάνει πρώτα στάση στο Καράκας, στη Σακαράκα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Αλήθεια. Οι 13 ώρες φάνηκαν πανδύσκολες. Πόσο μάλλον 16, 16,5, όχι 16. Ωχ, θεόσταλτα. Είναι κάποιο σημάδι αυτό το σύμπαν. Και εδώ θα απολαύσετε μερικά πλάνα καλτσολαγνίας για τους πολύ ξεχωριστούς του καναλιού μου. Προσγειωθήκαμε Καράκας. Καράκας. Στα Καράκας. Έχετε ξαναδεί να βάζουν σκούπα σε αεροπλάνο? Κι άλλη ποδολαγνία. Το μεσημεριανό ήταν καλό, μου άρεσε. Εδώ πέρα παίζαμε με τη θεία σκάκι. Ήταν ισοπαλία. Αλλά μετά με κέρδισε. Ευτυχώς την επιστροφή είχε ελάχιστες αναταράξεις σε σχέση με το πήγαινε. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, θέλω να κοιμηθώ. Ναι, γιατί σε όλο το ταξίδι δεν κοιμήθηκα ούτε 10 λεπτά. Τράτζεκ. Έχω βγάλει σπηριά από τη μάσκα. Έχει κρύο εδώ. Συνήθισα τους 30 βαθμούς της Κούβας και εδώ έχει 16. Και νιώθω κρύο. Είμαι άρρωστη. Έχω γυρίσει εδώ και 20 μέρες από Κούβα. Αλλά πρέπει να κάνω ένα outro για αυτό το βίντεο. Εδώ το σπυρί μου είναι θεϊκό. Ας το κρύψω. Λοιπόν, αξίζει να πάτε Κούβα. Έστω μία φορά στη ζωή σας, παιδιά. Επιβάλλεται, είναι ταξίδι ζωής. Δεν υπάρχει προορισμός που να της μοιάζει. Πουθενά στον κόσμο. Από τους ανθρώπους, από τη φύση, από τη ζωντάνια, από το πώς είναι χτισμένα τα σπίτια τους. Α, καλά, εντάξει. Καλέ! Πώς είμαι έτσι? Άμα σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε, εντάξει? Γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα, Κιά. Μην της κάνετε τίποτα. Λοιπόν, το βίντεο της ήταν χάλια. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye!